κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σάββατο σήμερα 29 Ιουλίου και αυτό είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα το μεσημέρι σε ηλικία 78 ετών ο Μητροπολίτης Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου Προκόπιος. Ο μακαριστός Ποιμενάρχης βρέθηκε πνιγμένος στη θαλάσσια περιοχή της Καλλιράχης Θάσου από τον διάκο που έσπευσε να τον συναντήσει για το μεσημεριανό φαγητό. Να παρουσιάσουν αποδείξεις όσοι καταγγέλουν πολιτικές παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά στις αδειοδοτήσεις ταχύπλοων σκαφών, καλεί ο βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Ρίζος. Φως μέσω της ιατροδικαστικής έρευνας στα αίτια θανάτου του 15χρονου και του 19χρονου στη Ροδόπη. Είναι η πρώτη φορά που περνάω τα γενέθλιά μου σε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, ωστόσο θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε κομβικό σημείο για τη χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας πως πρέπει να επιταχυνθεί το έργο της κυβέρνησης, όπως είπε, για να βγει η χώρα σε ένα χρόνο από τώρα από τη λάσπη. Το μήνυμα ότι άνοιξε ο δρόμος για το αμετάκλητο τέλος των μνημονίων, καθώς η Ελλάδα έγινε θετική είδηση για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια, έστειλε ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινοβραδινή ομιλία του, με την οποία ξεκίνησε η διήμερη σύνοδος κορυφής της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας πάντως ότι βρισκόμαστε σε κομβικό σημείο για τη χώρα και χρειάζεται επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Η μακροπρόθεσμη στρατηγική της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ για τα επόμενα βήματα της χώρας βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Η Ελλάδα έγινε επιτέλους θετική είδηση στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Και για πρώτη φορά ανοίγει ο δρόμος της οριστικής εξόδου από τα προγράμματα στήριξης που ξεκινήσαν το 2010 και ανοίγει ο δρόμος εξόδου της χώρας από αυτή τη θλιβερή για τη χώρα περιπέτεια, την περιπέτεια των μνημονίων. Να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε σε ένα χρόνο από τώρα να καταφέρουμε να βγάλουμε οριστικά τη χώρα από τη λάσπη. Διότι είναι δικοί τους άνθρωποι οι υπουργοί που έκαναν αμύθιτες περιουσίες κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα στελέχη κομμάτων και κυβερνήσεων που βρέθηκαν με εμβάσματα και με offshore εταιρείες, οι τεχνοκράτες που μαγείρευαν τα νούμερα για να μπει η Ελλάδα στην ΟΝΕ. Κάνοντας έναν απολογισμό της διακυβέρνησης, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε: «Θέσαμε προτεραιότητες να υλοποιήσουμε τα συμφωνηθέντα, να επαναφέρουμε συνθήκες σταθερότητας, να ανασυγκροτήσουμε το κοινωνικό κράτος και να διευρύνουμε το δίχτυ προστασίας προς τους πιο αδύναμους». Στόχος μας είναι να δημιουργούνται θέσεις πλήρους εργασίας και να γίνουν πλέον ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, όπως συνέβη στα χρόνια του άκρατου νεοφιλελευθερισμού και ακόμα χειρότερα την περίοδο της κρίσης. Και είναι θετικό ότι διαμορφώνεται ήδη μια θετική τάση προς αυτή την κατεύθυνση, που επιβεβαιώθηκε και από τα στοιχεία του Απριλίου, που έφεραν μια αξιοσημείωτη ανάκαμψη στις νέες θέσεις πλήρους εργασίας σε σχέση με τις αντίστοιχες θέσεις ελαστικής απασχόλησης. Περιγράφοντας το όραμα για την επόμενη ημέρα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα έχει αριστερό πρόσημο και ότι αυτό το όραμα έχει απέναντί του το σχέδιο της ολιγαρχίας του πλούτου που εκφράζει η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στο κυβερνητικό έργο στα θέματα της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής πρόνοιας, στην εξωτερική πολιτική και στην προσφυγική κρίση, ενώ χαρακτήρισε υπαριθμόν ένα κοινωνικό ζήτημα την ανεργία και εθνικό στόχο την ανάκτηση της σταθερής εργασίας και της αξιοπρέπειας που χάθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Το δικό μας όραμα θέλει να ενώσει τα χαμηλά και μεσαία στρώματα αυτής της κοινωνίας σε μια συλλογική πορεία διεξόδου από την κρίση. Το σχέδιο της νεοφιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη επιδιώκει να βαθύνει τον ταξικό διχασμό στην ελληνική κοινωνία, να διαλύσει κάθε ίχνος κοινωνικής προστασίας στα χαμηλά στρώματα και να υπηρετήσει απαρέγκλιτα τις επιταγές των επιχειρηματικών ελίτ. Ευχόμαστε στον κύριο Τσίπρα χρόνια πολλά και στα επόμενα γενέθλιά του να έχει βρει νέο αφήγημα, καθώς θα το χρειαστεί για τα έδρανα της αντιπολίτευσης όπου και θα βρίσκεται. Σχολιάζει για την ομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία. Πολύ καλά τα όνειρα θερινής νυχτός, υπάρχει όμως και ο εφιάλτης που βιώνουν η χώρα και οι πολίτες, ανέφερε το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε αναλυτικά το τεχνητό success story της κυβέρνησης σε όλους τους τομείς της πολιτικής, αναφέρει σε σχολιό της η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Η κυβέρνηση έχει γίνει το πρώτο βιολί των αγορών και αποτελεί πρόκληση η κοινωνική
ευαισθησία που πουλάει, ανέφερε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση λέει ότι ο κύριος Τσίπρας έχει αναγορεύσει σε υπέρτατο κριτή της πολιτικής του τις αγορές και τους οίκους αξιολόγησης, δηλαδή τα συμφέροντα του κεφαλαίου, και παίρνει σίγουρα καλό βαθμό, αφού αυτό το δίχρονο φόρτωσε στο λαό δύο επιπλέον μνημόνια, δεκάδες αντιλαϊκούς νόμους και δεσμεύσεις μέχρι και το 2060. Για διαστρέβλωση της αλήθειας και κενές μεγαλοστομίες έκανε λόγο το ποτάμι, επισημένοντας ότι η πλήρης διαστρέβλωση της αλήθειας είναι το σπορ που ασκεί ανεπιτυχώς καθημερινά ο κύριος Τσίπρας. Η ανάπτυξη στα χρόνια των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ καθυστερεί με την εξοδοτική φορολογία που εφαρμόζεται, την αλλεργία του στην προώθηση επενδύσεων και στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και την αφοσίωσή του στους χαμογελαστούς χειροκροτητές που αποτελούν το κομματικό του στρατό. Στο όνομα Εύρου τώρα θα φιλοξενηθεί το επόμενο συνέδριο της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού μετά από πρόταση του βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιου Δημοσχάκη. Ο βουλευτής τόνισε μεταξύ άλλων πως αποτελεί χρέος του ελληνικού κράτους να ανταποκριθεί στις ανάγκες των Ελλήνων του εξωτερικού, συσφίγγοντας τους δεσμούς σε επαφής μαζί τους. Για την ανάγκη να συσφιχθούν περαιτέρω οι σχέσεις των Ελλήνων του εξωτερικού με το Μητροπολιτικό Κέντρο, αναφέρθηκε στην παρέμβασή του στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέλη της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού, καθώς και ομογενείς φοιτητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο πρόεδρος της Ένωσης, Πέτρος Κατσαμπάνης, ανακοίνωσε ότι το επόμενο συνέδριο της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού θα γίνει το καλοκαίρι του 2019 στον Εύρο, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης θα επισκεφθεί τον ομό του χρόνου το καλοκαίρι. Πρότεινα στον πρόεδρο της Διακοινοβουλευτικής Παγκόσμιας Ένωσης, ο οποίος και εξελέγει στο 11ο συνέδριο που διεξήχθη στην Αθήνα αυτές τις ημέρες, ότι το επόμενο συνέδριό του, το 12ο και μάλιστα από το βήμα του της Βουλής, να πραγματοποιηθεί στον Εύρο. Καθώς επίσης απήντησε ότι αποδέχεται αυτή την πρόσκληση και μάλιστα θα συνεννοηθούμε για τις λεπτομέρειες αυτού του συνεδρίου. Ταυτόχρονα μου δήλωσε ότι το έτος, το καλοκαίρι του 2018, σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο επισκεπτόμενο την Ελλάδα, θα μας έρθει στον Εύρο, θα συζητήσουμε τις λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή του 12ου συνεδρίου, στο οποίο θα συμμετέχουν σχεδόν το σύνολο των βουλευτών και γερουσιαστών ξένων χωρών, αλλά ελληνικής καταγωγής όμως. Ο βουλευτής στην παρέμβασή του στην Επιτροπή τόνισε μεταξύ άλλων ότι αποτελεί χρέος του ελληνικού κράτους να ανταποκριθεί στις ανάγκες των Ελλήνων του εξωτερικού, συσφίγγοντας τους δεσμούς επαφής μαζί τους, και ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διατήρησης της εθνικής ταυτότητας, που σημαίνει σωστή εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αλλά και της ιστορίας. Πρέπει να είναι άμεσης προτεραιότητας τα ζητήματα εκπαίδευσης των Ελλήνων του εξωτερικού, καθώς πολλές φορές το Υπουργείο Παιδείας κινείται με βραδύτητα στα όρια της αδιαφορίας για αυτά τα θέματα, όπως συνέβη και με το ελληνικό σχολικό συγκρότημα του Μονάχου, σημειώνει ο βουλευτής. Επίσης, ο Αναστάσιος Δημοσχάκης κρίνει ότι είναι σημαντικό το θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού, καθώς αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους και δεν μπορούμε να τους το στερούμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταθέσει σχετικό σχέδιο νόμου και οφείλει να προχωρήσει το θέμα η κυβέρνηση, κατέληξε ο βουλευτής. Είναι νομίζω ότι πολύ σημαντικό το ότι η Ομογένεια ψήφισε Εύρο, δηλώθηκε αυτό κατ' επανάληψη και μάλιστα το συνέδριο το επόμενο θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή μας. Εμένα με περιποιεί ιδιαίτερη τιμή, διότι η πρόταση του ομιλούντος έγινε ενθουσιωδώς αποδεκτή και μάλιστα στο περιθώριο που συζήτησε και με τα άλλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και απλά μέλη της Ένωσης, διαπίστωσα το σεβασμό και την αγάπη που πραγματικά νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται σε όλη την Ιφίλιο και μάλιστα έχουν εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη των λαών με την ψήφο τους, που είναι πολύ σημαντικό. Και πάμε αμέσως τώρα στον συνάδελφο Τάσο Μαρκουλίδη από το kavalaportal.gr και να ξεκινήσουμε από την καθόλου ευχάριστη είδηση. Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Καβάλας Προκόπιος. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα Γεωργία, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές της Δέλτα Τηλεόρασης. Πες μας λοιπόν για αυτό το δυσάρεστο περιστατικό. Έπεσε κυριολεκτικά, με ακούτε? Σ' ακούμε Τάσο μια χαρά. Ωραία, συγγνώμη. Η είδηση έπεσε σαν κεραυνό σε νεφρία, ότι ναι μεν ήταν γνωστό πόσο μακαριστός κύριος Προκόπιος αντιμετώπιζε εδώ και πολύ καιρό προβλήματα υγείας
ταλαιπωρείται από την επάρατη νόσο. Ωστόσο, ο θάνατός ήταν πολύ ξαφνικός. Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, και ενώ κολυμπούσε στην θαλάσσια περιοχή της Καλλιρέχης, στην Δυτική Θάσο, να πούμε ότι εκεί βρίσκεται και η κατασκήνωση της Ιεράς Μητρόπολης, την οποία επισκεπτόταν πολύ συχνά ο Προκόπιος. Ενώ λοιπόν κολυμπούσε, έπαθε καρδιακή προσβολή. Οι πρώτες ενδείξεις μιλούν για ανέβρισμα κοιλίας. Το αποτέλεσμα, να πνιγεί. Παρά τις προσπάθειες όσο ήταν κοντά του να τον επαναφέρουν και την άμεση μεταφορά του στο κέντρο υγείας Πλήνου, κάτι τέτοιο δεν έγινε, δεν κατέστη εφικτό. Το αποτέλεσμα, στο κέντρο υγείας Πλήνου απλά να ανακοινωθεί, να διαπιστωθεί, να γίνει γνωστό ο θάνατος, η κοίμηση του Προκοπίου. Εντάξει, η τοπική κοινωνία είναι φυσικά συγκλονισμένη. Μιλάμε για έναν ιεράρχη ο οποίος βρισκόταν στο θρόνο της Μητρόπολης από το 1974. Πόσο χρονών ήταν, Τάσο? Τώρα, τα τυπικά, η εξόδιος ακολουθία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος, θα ψαλεί στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας από τον Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Καβάλα, με χωροστατούντος τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κύριο Ιερώνυμο. Το ποτηρητής έχει οριστεί όντας ο αρχαιότερος γειτνιάζων, ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου, κύριος Παντελεήμων. Τώρα, από εδώ και πέρα, σίγουρα θα υπάρξει και το λαϊκό προσκύνημα. Προφανώς θα γίνει από αύριο το απόγευμα και μετά, καθώς αύριο το μεσημέρι αναμένεται και ο ιατροδικαστής για την τυπική ιατροδικαστική εξέταση. Από εκεί και πέρα, το πότε θα οριστεί νέος Μητροπολίτης είναι άγνωστο. Πάντως εγώ... σίγουρα θα πρέπει να δώσει και τη συγκατάθεσή της, συγκατάθεσή του και το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, μιας και η Μητρόπολη Φιλίππων Απόλλων και Θάσου ανήκει στις Μητροπόλεις των Νέων Χωρών, οι οποίες ουσιαστικά ανήκουν, είναι δίπλου, δηλαδή και στην Εκκλησία της Ελλάδος και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Οπότε θα χρειαστεί και η άποψη του Πατριαρχείου. Θα φανεί. Λοιπόν, είναι μια διαδικασία εντελώς άγνωστη για τη Μητρόπολη Φιλίππων Απόλλων και Θάσου, καθώς ποτέ στο παρελθόν, εδώ και έναν αιώνα, δεν έχει κινηθεί εν ενεργεία Μητροπολίτης Φιλίππων Απόλλων και Θάσου. Ο πρώτος Μητροπολίτης ήταν το 1924 ο Χρυσόστομος, ο οποίος το 1962 μετεγκαταστάθηκε στην Αθήνα διότι έγινε Αρχιεπίσκοπος. Για 3 χρόνια ήταν το ποτηρητής ο Αμβρόσιος Ελευθερουπόλεως. Το 1965 ορίστηκε Μητροπολίτης ο Αλέξανδρος, ο οποίος όμως το 1974 μετεγκαταστάθηκε στην Μητρόπολη Περιστερίου. Και από το 1974 μέχρι και σήμερα ήταν ο κυρίος Προκόπιος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι τελείως μα τελείως άγνωστο για την τοπική κοινωνία. Ένα θάνατος, μια κίνηση Μητροπολίτου. Να προσθέσω εγώ, Τάσο, λίγο στο ρεπορτάζ σου, επειδή θα έχουμε σε λίγο επικοινωνία με τον ιατροδικαστή, τον κύριο Κυφνίδη. Από όσο γνωρίζω, θα μας τα πει ο ίδιος καλύτερα, η σωρός του Μητροπολίτη αυτή τη στιγμή μεταφέρεται στην Κομωτινή για τη διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής, αλλά για να μην μπούμε εμείς περισσότερα, θα μας τα πει στη συνέχεια του δελτίου ο ιατροδικαστής. Τάσο, να αλλάξουμε τελείως κλίμα και να πάμε στην έναρξη του φεστιβάλ Πλάι στο Κύμα. Να μας πεις λοιπόν τι γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, για 18η χρονιά το φεστιβάλ Πλάι στο Κύμα στην παραλία της Κεραμωτής, στο δημοτικό κάμπινγκ Κεραμωτής. Εδώ και χρόνια το φεστιβάλ αυτό συγκεντρώνει αρκετά καλά ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Χθες ξεκίνησε με μια μεγάλη συναυλία με την Ελένη Βιτάλη, τον Νίκο Γιώγαλα, τον Γιάννη Μιλιώκα και τον Λάκη Παπαδόπουλο. Παραδόξως όμως δεν υπήρχε πάρα πολύς κόσμος. Τώρα η αλήθεια είναι ότι... Ήταν και ο καιρός μήπως περίεργος. Είναι και το οικονομικά, είναι και το εισιτήριο σκέψη, είναι γύρω στα 14 ευρώ. Βάλε και τα καύσιμα που πρέπει όσοι έρχονται από Καβάλα θα πρέπει να δώσουν σίγουρα τουλάχιστον 10 ευρώ για να πάνε. Βάλε και για την επιστροφή. Είναι στο νερό, είναι πολλά χρήματα.
Πιστεύετε ότι σήμερα το βράδυ, στις 10 η ώρα που θα ξεκινήσει η συναυλία του Γιάννη Ζουγανέλη και του Χρήστου Δάντη, θα έχουμε περισσότερο κόσμο. Θα φανεί. Μάλιστα. Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωσή σου και να προχωρήσουμε στην υπόλοιπη θεματολογία μας. Στη δική του ανταλλακτική βιβλιοθήκη θα αποκτήσει ο οικισμός της Χιλής του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για την υλοποίηση της ιδέας ενός μέλους του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Έτσι, οι κάτοικοι της περιοχής θα έχουν μια ακόμη διέξοδο πνευματικής αναζήτησης μέσω της αξιοποίησης ενός αχρησιμοποίητου χώρου που λειτουργούσε μέχρι πρώτην ως περίπτερο. Σε μια γωνία γνώσης, ιδεών και αναμνήσεων θα μετατραπεί το παλιό περίπτερο της Νέας Χιλής στην Αλεξανδρούπολη, ύστερα από την πρωτοβουλία της Ουρανίας Πανταζίδου, μέλους του πολιτιστικού συλλόγου της περιοχής. Πρόκειται για μια ιδέα που θα μετατρέψει τον αχρησιμοποιητό μέχρι σήμερα χώρο σε σημείο πολιτισμού και συγκεκριμένα σε ανταλλακτική βιβλιοθήκη. Η κυρία Πανταζίδου συζήτησε την ιδέα με τον ιδιοκτήτη του χώρου, ο οποίος την αποδέχθηκε με χαρά. Ξεκίνησε πρώτα όταν προσπάθησα να ανακαλύψω λιγάκι το χωριό μας και να το ξαναγνωρίσω. Προσπάθησα να δω κάποιους χώρους ώστε να τους αξιοποιήσουμε. Δεν σας κρύβω ότι πριν από την Παρασκευή, νομίζω, είχα κατέβει στο Δήμο για να ρωτήσω την εξέλιξη ενός αιτήματος που είχε υποβάλει ο Σύλλογος Άγιος Γεώργιος σχετικά με το παλιό κτίριο της Ένωσης, ώστε αυτό να γίνει ένα πολιτιστικό κέντρο. Όταν απογοητεύτηκα λιγάκι, η αλήθεια είναι, γιατί δεν προχώρησε η όλη υπόθεση. Οπότε, έχοντας στο μυαλό μου αυτό το χώρο, ο οποίος είναι και σε κεντρικότατο σημείο, και έχοντας κάποια στιγμούλα έτσι την επιθυμία να αξιοποιηθεί, πλησίασα τον κύριο Ελενίδη και του είπα την ιδέα μου να αξιοποιηθεί ο χώρος και παράλληλα να γίνει και ανταλλακτική βιβλιοθήκη. Κάπως έτσι ξεκίνησε δηλαδή. Προσπαθούσα να βρω κάποιες γωνιές που να χαρακτηρίζουν το χωριό μας. Είναι μια πολύ καλή ιδέα. Η Ουρανία έχει μια θεσπέσια ιδέα πάλι να γίνει στο χωριό μέσω του πολιτιστικού συλλόγου. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο στην Ευρώπη συμβαίνει σε αρκετές περιοχές. Ο κόσμος συγκεντρώνει πάρα πολλά βιβλία στο σπίτι, το οποίο έπειτα μας δεσμεύουν χώρο, χρόνο και δεν το θέλουμε. Οπότε όποιος δεν χρειάζεται τέτοια βιβλία θα μπορεί να τα φέρει να τα παραχωρεί εδώ πέρα. Θα υπάρχει ένα παγκάκι για αναγνωστήριο για τους ενδιαφερόμενους. Εντάξει, τώρα όσο βοηθήσει ο καιρός βέβαια θα μπορεί να συμβεί αυτό. Φανταζόμαστε μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Είναι μια πολύ καλή ιδέα. Και ευελπιστώ ο κόσμος να το αγαπήσει, γιατί η Αλεξανδρούπολη έχει παράδοση στο βιβλίο και με την έκθεση βιβλίου την οποία γίνεται. Και γενικότερα είναι καλό να μείνουμε στην ανάγνωση πλην της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Να κρατήσουν τα παιδιά με κάποια παραμύθια, έστω αυτή την εξοικείωση με το φύλλο χαρτιού. Σκοπός της ανταλλακτικής βιβλιοθήκης είναι να δώσει την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους βιβλιοφάγους να ανταλλάσσουν γνώσεις και ιδέες, αφήνοντας ένα βιβλίο και παίρνοντας ένα άλλο. Το έργο θα υλοποιηθεί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Χιλής Άγιος Γεώργιος με παρεμβάσεις τόσο αισθητικές όσο και λειτουργικές. Έχει αναλάβει ο Σύλλογος και για το βάψιμο και για τα μερεμέτια που θα χρειαστούν, και εσωτερικά και εξωτερικά το βάψιμο που θα χρειαστεί, τις ζαρτινιέρες που θα πρέπει να αγοράσουμε. Τώρα από εκεί και μετά εμείς ζητάμε τη συνδρομή των συγχωριανών μας, των συμπολιτών μας από την Αλεξανδρούπολη. Όσοι θέλουν μπορούν να προσφέρουν βιβλία ώστε να έχουμε τα πρώτα μας βιβλία. Τα έργα θα ξεκινήσουν μετά τη γιορτή του κρασιού, γιατί τώρα ο Σύλλογος συμμετέχει στη γιορτή του κρασιού. Σιγά σιγά, έτσι, δεν μας πιέζει κανείς. Το θέμα ήταν να ξεκινήσει, η ιδέα να αρχίσει να υλοποιείται. Η Ουρανία Πανταζίδου καλεί τους λάτρεις της ανάγνωσης να αγκαλιάσουν το εγχείρημα, προσφέροντας μερικά από τα βιβλία που έχουν στις βιβλιοθήκες τους και βοηθώντας έτσι τη μικρή βιβλιοθήκη να μεγαλώσει. Όλοι μπορούν να προσφέρουν στη συγκεκριμένη δράση ανεξαρτήτως της θεματολογίας των βιβλίων, αλλά και να βρουν τον ιδανικό σύντροφο για τον ελεύθερό τους χρόνο, το βιβλίο. Το βιβλίο είναι μέσα στη ζωή μας, το κουβαλάμε παντού, το παίρνουμε στη θάλασσα. Είναι κάτι το οποίο μας ηρεμεί από διάφορες έννοιες τις οποίες έχει ο καθένας στο μυαλό του, οπότε φαντάζομαι ότι θα τα αγκαλιάσει ο κόσμος. Δηλαδή ο κόσμος ο οποίος ασχολείται με τον πολιτισμό και επειδή εξυγχρονιζόμαστε πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό, φαντάζομαι ότι θα αγαπηθεί. Την απαλλαγή από την πληρωμή διοδίων για τους κατοίκους ορισμένων νομών της Ελλάδας εξετάζει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπως είπε ο ίδιος ο Υπουργός Χρήστος Σπύριτζης. Ο κ. Σπύριτζης τόνισε πως εξετάζεται συγκεκριμένα η απαλλαγή από την πληρωμή διοδίων κατοίκων ακριτικών νομών της χώρας. Το θέμα όμως σχολίασε με τον δικό του τρόπο ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης.
Καμία εμπιστοσύνη στη δήλωση Σπίρτζη για απαλλαγή από την πληρωμή διοδίων για τους κατοίκους ορισμένων νομών της Ελλάδας από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο ίδιος. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει εμπιστοσύνη. Γιατί αλήθεια είναι ότι ένας καλόπιστος πολίτης που δεν έχει σχέση με τα κόμματα, είπα χίλιες φορές, αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και οποιοδήποτε άλλο στην άκρη. Μιλάμε καλοπροαίρετα και πολιτικά, όχι κομματικά. Μέχρι τώρα. Σου δημιουργεί την αίσθηση ο ΣΥΡΙΖΑ επί 2,5 χρόνια ότι πρέπει να τον εμπιστεύεσαι? Όχι. Σε καμία περίπτωση όχι. Μα υποχρεωτικά, γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά? Εγώ θα το ανεχθώ και αυτό. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Ναι, αλλά όταν είσαι κυβέρνηση, όταν έχεις όλους τους μηχανισμούς ελέγχου, εγγυήσεων, προμελέτης των πραγμάτων για να κάνεις δήλωση για το αύριο και εσύ αποτυχάνεις συνεχώς και πέφτεις συνεχώς έξω, πάνε πει ότι δεν είσαι μια καλή κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, όταν δεν υπάρχει η εμπέδωση της καλής πίστης και της ανάγκης, έχω ανάγκη ως πολίτης να πιστώ ότι είναι καλή η κυβέρνηση μου, καλόπιστη και ότι δεν μου λέει ψέματα. Και δεν υπάρχει αυτό, δεν πάμε καλά ρε παιδιά, και βέβαια δεν πιστεύω κανένα Σπίρτζη. Ιδιαίτερα τον κύριο Σπίρτζη, δυστυχώς, δεν το πιστεύω. Ο Δήμαρχος αναρωτήθηκε ποιες θα είναι αυτές οι περιοχές, τονίζοντας ότι αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί ούτε και σε μικρές πληθυσμιακές ομάδες. Έκανε δήλωση ότι η ακριτική. Δημότες, οι οποίοι είναι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών, δηλαδή μιλάμε για ποιους, για τη Δράμα, μιλάμε για τις Σέρες, μιλάμε για την Ήπειρο, έτσι, εκεί στα Γιάννενα, και αυτή η ακρίτηση είναι. Μιλάμε για τον Εύρο και τη Ροδόπη, δηλαδή πάνε από το 50% αυτών που κινούνται στην Εγνατία Οδό. Εδώ, κατά καιρούς, δήλωσαν όχι μόνο αυτοί, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και μαζί όταν συνυπήρξαν, ότι κάποιες πληθυσμιακές ομάδες θα τη χάνουν εκπτώσεως ή ακόμα και απόλυτης μη πληρωμής των διοδίων. Και απέτυχαν οι προσπάθειες αυτές ούτε σε μικρές πληθυσμιακές ομάδες. Και θα μιλήσουν τώρα για μη πληρωμή διοδίων από ολόκληρα κομμάτια λαών μέσα στις ακριτικές περιοχές. Δεν το πιστεύω. Μακάρι να βγω, να με διαψευστώ και να συμβεί αυτό. Δεν το πιστεύω όμως, γιατί δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί. Για ακόμη μια φορά ο κύριος Λαμπάκη ζήτησε αναλογικά διόδια. Εγώ δεν είμαι εναντίον των διόδιων και κανείς καλόπιστος. Να υπάρξουν τα διόδια, να είναι αναλογικά τα διόδια, να υπάρξει αναλογικό τέλος το οποίο θα είναι συμβατό με την κακή οικονομική κατάσταση των Ελλήνων, και τότε πραγματικά θα το υποδεχθώ. Όχι με ευχαρίστηση, αλλά με ανακούφιση ότι μπορούμε ως πονεμένος οικονομικά λαός να αντέξουμε και κάτι ακόμα για να συντηρηθεί αυτή η Εγνατίαδος. Αλλά προσέξτε, μόνο για να συντηρηθεί. Όχι για να έχει κέρδη ένας ανάδοχος που θα προκύψει με μεγάλα συμφέροντα οικονομικά και ο οποίος θα πυρώσει για να πάρει πολλαπλάσια. Γι' αυτό είμαι ενάντια στον διαγωνισμό αυτόν. Πρέπει να μείνει στο κράτος και η Εγνατία ΑΕ να παραμείνει ως ένα πολύ καλό εργαλείο, όπως έχει αποδείξει μέχρι τώρα και μπορεί ακόμα περισσότερο, στα χέρια του ελληνικού κράτους. Αλλά όμως απευθύνουμε ένας συντηρητικός, φιλελεύθερος, απέναντι σε μια αριστερή κυβέρνηση. Και της λέω, μην ξεπουλάς την Εγνατία Οδό, γιατί είναι περιουσία του λαού. Και τι λέει η αριστερή κυβέρνηση? Θα τη δώσω σε ιδιώτη. Να παρουσιάσουν αποδείξεις όσοι καταγγέλουν πολιτικές παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά στις αδειοδοτήσεις ταχύπλων σκαφών, καλεί ο βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Ρίζος. Ο βουλευτής επισημαίνει ότι το σύνολο των βουλευτών του νομού κάνουν ό,τι χρειάζεται για την ανάδειξη και την ευημερία του τόπου, ενώ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο διεύρυνσης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Αλεξανδρούπολης. Τη δική του απάντηση δίνει ο βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Ρίζος αναφορικά με τα όσα υπόθηκαν τις προηγούμενες ημέρες από τον πλειοκτήτη Φώτη Μανούση, ο οποίος ανέφερε ότι υπήρξε πολιτική παρέμβαση της βουλευτή του Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Σγκαρά στο θέμα της αδειοδότησης ταχυπλώου σκάφους άλλης εταιρείας, μια παρέμβαση που όμως ήταν εκτός νόμου κατά την άποψη του κυρίου Μανούση. Ο Δημήτρης Ρίζος επεσήμανε ότι αν κάποιοι θεωρούν ως παρέμβαση στον ανταγωνισμό ή ως εξωθεσμική παρέμβαση τις συντονισμένες προσπάθειες ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες των κατοίκων του νησιού της Σαμοθράκης και να τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα στο νησί και την πόλη της Αλεξανδρούπολης, τότε όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στον νομό δηλώνουμε ένοχοι, σημειώνοντας ότι οι καταγγελίες θα πρέπει να συνοδεύονται από τις ανάλογες αποδείξεις. Το που εμπλέκονται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με επαγγελματικά σχέδια, εγώ δεν το βλέπω πουθενά.
Εγώ βλέπω την ανταπόκριση σε πάγιες ανάγκες του νησιού και των κατοίκων και των επισκεπτών και γενικότερα της περιοχής της Αλεξανδρούπολης και της Σαμοθράκης. Από τη στιγμή που η σύνδεση η ακτοπλοϊκή για ένα νησί είναι βασικό ζήτημα ζωής και για τους κατοίκους και για τους επισκέπτες, απάνω εκεί προσπαθήσαμε συνολικά να βρούμε κάποιες λύσεις, να εντείνουμε τις προσπάθειες για να δοθεί απάντηση. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι τουλάχιστον εκ του πονηρού. Εννοώ ότι δεν είναι δυνατόν βουλευτές να μπλέκονται σε επαγγελματικά συμφέροντα. Δεν μπλέκηκαν ποτέ και ούτε πρόκειται να εμπλακούν. Τουλάχιστον εμείς. Αυτός που το είπε πρέπει να εξηγήσει και να τεκμηριώσει αυτό που λέει. Εγώ και εξηγώ και τεκμηριώνω αυτό που λέω. Είναι δικαίωμα κάθε πολίτη να προσφεύγει αν θεωρηθεί ότι θίγεται στα δικαστήρια. Να τις δούμε τις αποδείξεις, να τις δουν στα δικαστήρια και να βγάλουν το πόρισμά τους. Εγώ έχω χρέος να ανταποκριθώ σε μια πάγια ανάγκη του νησιού. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες. Όταν τελειώσαν οι διαδικασίες και γίνανε σύντομες και σύντονες προσπάθειες για να τελειώσουν οι διαδικασίες, αδειοδοτηθήκανε. Ο βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο επέκτασης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Αλεξανδρούπολης με τη Σαμοθράκη, ώστε να περιλάβει και τα δρομολόγια προς και από τη Λίμνο και τη Μυτιλίνη. Ο Δημήτρης Ρίζος τόνισε ότι για να γίνει πραγματικότητα ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα πρέπει να υπάρχει ενδιαφέρον και δυνατότητα από ιδιώτες επιχειρηματίες, αλλά και να συντρέχουν και άλλοι λόγοι για την επέκταση των δρομολογίων πέραν της τουριστικής κίνησης. Υπάρχει αυτή η πρόταση του τραπέζι από καιρό, όχι τώρα, από όλους τους βουλευτές. Εγώ θα επιθυμούσα μόνο εάν και εφόσον έχουμε ένα αντίκρισμα. Δηλαδή, αν έχουμε κάτι να μεταφέρουμε από εδώ προς τα νησιά αυτά, κάτι που είναι συγκεκριμένο, παραδείγματος χάρη ζωοτροφές, λαχανικά, τρόφιμα. Αυτή είναι η βάση μας για να μπορέσουμε να κάνουμε εμπορικές και οικονομικές δραστηριότητες από εδώ προς αυτά τα νησιά. Αυτό μέλει να αποδειχθεί, να τεκμηριωθεί. Και δυστυχώς οι ακτοπλοϊκές γενικότερα, οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις δεν είναι μόνο θέμα της κεντρικής. Του κεντρικού κράτους, της κυβέρνησης. Αλλά είναι θέμα πλαισίου. Σε τι πλαίσιο μπορούν να κινηθούν νομικό και δεύτερο, τι κίνηση υπάρχει από τους επιχειρηματίες. Είναι πολλαπλό το ζήτημα. Η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής θα γίνει εάν και εφόσον υπάρχουν και εκείνοι που θα ενδιαφερθούν για αυτήν. Και όταν λέω θα ενδιαφερθούν, μιλάω επιχειρηματικά. Και πάμε τώρα στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα που έγινε σε αρδευτικό κανάλι στη Ροδόπη, όπου άφησαν την τελευταία τους πνοή ένας 15χρονος και ένας 19χρονος. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον ιατροδικαστή Νικόλο Κυφνίδη, ο οποίος εξέτασε τα δύο άτυχα παιδιά. Κύριε Κυφνίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, να μας πείτε λίγο τους λόγους των θανάτων αυτών των δύο νεαρών αγοριών. Και τα δύο παιδιά έφυγαν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Δηλαδή έτσι όπως ήταν με το μηχανάκι, έφυγαν από το δρόμο και έπεσαν στο αρδευτικό κανάλι, το οποίο άκρης ήταν από τον πετό και έχουν χτυπήσει το κεφάλι τους και τα δύο. Ήταν ακαριαίος δηλαδή ο θάνατος. Ακαριαίος θάνατος. Και θέλω να σας πω ότι άμα φορούσαν κράνους δεν θα έπαθαν τίποτα. Μάλιστα. Γιατί άλλες κακώσεις δεν βρέθηκαν ούτε στην Θωρακική ούτε στην Κοιλιακή Κιλώτη. Έπεσαν από μεγάλο ύψος, κύριε Κυφνίδη, δηλαδή το κράνος θα μπορούσε να τους προστατέψει, ήταν έτσι. Ήταν και ταχύτητα. Ήταν η ταχύτητα. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Κυφνίδη, επίσης πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστή και η είδηση του θανάτου του Μητροπολίτη Φιλίππων. Να μας πείτε λίγο, θα μεταφερθεί στην Κομωτινή για να κάνετε εσείς να διενεργήσετε εσείς την νεκροψία, νεκροτομή. Έχει μεταφερθεί ήδη, τι ακριβώς έχει γίνει. Μετά τις 7 θα παίρνουν το σωρό του. Τώρα σε λίγο ξεκινάω για το νοσοκομείο. Μάλιστα. Κύριε Κυφνίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μα όποτε θέλετε, γεια σας. 500.000 ευρώ θα κοστίσει η αντικατάσταση του αρδευτικού δικτύου Πέπλου Κήπων που έχει αναλάβει η κατασκευάστρια εταιρεία του αγωγού ΤΑΠ στο πλαίσιο των ανταποδοτικών της μέτρων. Ο Αντιδήμαρχος Σφαιρών και Πρωτογενούς Τομέα επεσήμανε πως πρόκειται για μια σημαντική επένδυση για την ευρύτερη περιοχή που θα διευκολύνει τους τοπικούς παραγωγούς.
Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης η σύμβαση μεταξύ του ΤΟΕΒ Φερών και του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την υλοποίηση του έργου από τον ΤΑΠ στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητάς του προς τις τοπικές κοινωνίες, το έργο αντικατάστασης φθαρμένων δικτύων άρδευσης στο υπόγειο αρδευτικό δίκτυο συμπίεσης του αγροκτήματος Πέπλου Κήπων, μήκους περίπου 3 χιλιόμετρων. Στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας του αγωγού ΤΑΠ, 500.000 ευρώ, αποφασίσαμε ως Δημοτική Αρχή ότι θα πρέπει να δοθούν για την αντικατάσταση του προβληματικού υπόγειου αρδευτικού δικτύου του αγροκτήματος Πέπλου και Κήπων. Το αποδέχθηκε αυτό ο αγωγός, έγιναν οι κατάλληλες μελέτες, το έργο θα εκτελεστεί από τον ΤΑΠ. Μεταξύ Δήμου και το ΕΒ Φερών έγινε μια προγραμματική σύμβαση και πέρασε και από το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα, σύμφωνα με την οποία λόγω του ότι ως αρδευτικό έργο υπάγεται στη δικαιοδοσία του ΕΒ Φερών, ο Δήμος θα αναλάβει σε συνεργασία και με την Επιτροπή Παρακολούθησης που θα υπάρξει την ορθολογική εκτέλεση αυτού του έργου. Πριν από 20 χρόνια στον Πέπλο κατασκευάστηκε υπόγειος αρδευτικός αγωγός για την άρδευση 10.000 στρεμάτων. Ο αγωγός αυτός από τη χρήση του υπέστη ζημιές, οι οποίες τον καθιστούν ανενεργό με αποτέλεσμα να μην αρδεύονται τα στρέμματα και η αγροτική παραγωγή να μην είναι ανταγωνιστική. Το έργο είναι προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, ενώ ο ΤΑΠ αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει την μελέτη κατασκευής του έργου μέχρι την τελική του παράδοση. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς αυτά τα δύο αγροκτήματα Πέπλου και Κήπων, οι αγρότες μας είχαν συνεχή προβλήματα και το ΕΒΤ αντιμετώπιζε, καθώς κλειδόταν πολύ συχνά να αποκαταστήσει αυτές τις βλάβες. Και έτσι πιστεύουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει αντικατάσταση αυτού του δικτύου και με τη νέα γεωργική καλλιεργητική περίοδο οι αγρότες μας να μην έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα να αντιμετωπίζουν ό,τι αφορά την άρδευση των χωραφιών τους. Τις έντονες αντιδράσεις τους εξέφρασαν κάποιοι από τους πολίτες Αλεξανδρούπολης αναφορικά με το ενδεχόμενο κατάργησης της πρωινής προσευχής στα σχολεία. Το ζήτημα επανέρχεται στην επικαιρότητα μετά από τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για την περσινή σχολική χρονιά. Στην επικαιρότητα επανέρχεται το ζήτημα της κατάργησης της προσευχής στα σχολεία ένα περίπου μήνα πριν ακουστεί το πρώτο σχολικό κουδούνι. Στην περσινή εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που εστάλησε όλα τα σχολεία της χώρας δεν υπήρχε καμία αναφορά στην πραγματοποίηση πρωινής προσευχής πριν από την αρχή των μαθημάτων. Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο του τότε Υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη αναφερόταν ότι στις 8 και 10 μετά το ηχητικό σήμα με ευθύνη των εφημερεύοντων κλείνουν οι είσοδοι και οι μαθητές συγκεντρώνονται κατά τμήματα ή τάξεις στον προκαθορισμένο χώρο. Μετά το πέρας της συγκέντρωσης οι μαθητές κατά τμήματα και οργανωμένα κατευθύνονται στις αίθουσές του Συνοδεία των Εκπαιδευτικών που διδάσκουν την πρώτη ώρα. Διατύπωση διαφορετική από την εγκύκλιο του σχολικού έτους 2015-2016, όπου υπήρχε άρθρο αναφορικά με την πρωινή προσευχή και την ανάρτηση της σημαίας. Πολλοί είναι οι σύλλογοι γονέων που εξέδωσαν ανακοινώσεις τις τελευταίες ημέρες, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο της κατάργησης, όπως και οι ίδιοι οι πολίτες. Η προσευχή πάντα υπάρχει. Εγώ υπάρχει. Για εμένα υπάρχει. Εγώ κάνω την προσευχή μου κάθε βράδυ. Στο σκρίπερ να υπάρχει. Όταν πήγαμε σχολείο τότε, αν δεν ήμασταν μικρά παιδιά, έκανε η προσευχή μας. Τα πάντα. Τώρα άλλοι έκαναν κουμάντο. Σιγά σιγά τα χαλάσουν. Όχι. Δεν φαίνεται καθόλου καλό. Δεν είναι ωραίο τόσα χρόνια και έπειτα η θρησκεία μας είναι που πρέπει τα παιδιά να μαθαίνουν την προσευχή μας τα πάντα για την θρησκεία μας. Το πρώτο και το καλύτερο είναι αυτό, ιδιαίτερα στα παιδιά. Όχι, δεν πιστεύω ότι είναι σωστό. Είναι καλό να κάνουμε προσευχή. Χωρίς το κυριότερο η προσευχή. Αν είμαστε να το αναχάσουμε και την προσευχή μας. Πρέπει να συνεχιστεί η προσευχή να γίνει το προκανονικά. Δεν πρέπει να την καταργήσουν. Αυτή είναι η παράδοσή μας. Την παράδοση πρέπει να την αποποιούμαστε. Όχι, δεν πρέπει να φύγει η προσευχή από το σχολείο. Η εγκύκλιος του Υπουργείου για κατάργηση της προσευχής δεν ίσχυσε εν τέλει την περσινή σχολική χρονιά, εφόσον υπήρχε προεδρικό διάταγμα που προηγούνταν της εγκυκλίου, στο οποίο δηλώνεται ρητά ότι πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στον προάβλιο χώρο του σχολείου με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθήκων, η προσευχή πραγματοποιείται στην αίθουσα κάθε τάξη. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν υποχρεωτικά στην πρωινή προσευχή και στον εκκλησιασμό και επιβλέπουν τα τμήματά τους. Δεν πάβει να είμαστε ένα κράτος που βασική μας θρησκεία ήταν η χριστιανική θρησκεία, η ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία. Οπότε θα πρέπει να κρατήσουμε κάτι που μας χαρακτηρίζει σαν Ελλάδα. Γιατί να δεν καταργηθεί, δεν είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Αυτό θέλει να κάνει η κυβέρνηση όμως τώρα. Ποιος, η κυβέρνηση μπορεί να θέλει ό,τι θέλει, ο κόσμος τι θέλει. Εμείς τι πιστεύουμε.
Είμαστε χριστιανοί. Και αφού είμαστε χριστιανοί, πρέπει να τα δεχτούμε όλα. Αυτή είναι παράδοση αιώνες, όχι σημερινά. Για ποιο λόγο να κατεργηθεί η προσευχή? Όχι, με τίποτα. Είναι σημαντικό, πιστεύετε, το πρωί τα παιδιά να λένε την προσευχή στο σχολείο? Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, για πολλά πράγματα. Το πρώτο, στον άνθρωπο. Άμα χάσουμε το Θεό, τα χάσαμε όλα. Τι θα κάνουμε τα άλλα? Άμα πάει και αυτό, πάει. Τελείωσε η Ελλάδα. Τι θα... Από αυτό θα δούμε πολλά κορίτσια. Δεν μας αρέσει. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι ένα ωραίο και παλιό. Πρέπει να το κρατούμε. Πρέπει να είμαστε όλοι κοντά στην εκκλησία. Ποτέ. Ποτέ. Για προσευχή για ποιο λόγο? Ένας είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι, αν καταργήσουμε και την προσευχή, τελειώσαμε, θα πεθάνουμε για πάντα. Είμαστε που είμαστε πεθαμένοι. Τίποτα. Καλά. Θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια έχουν ισοπεδωθεί και θα ισοπεδώσουν τα σύμπαντα. Απομένει λοιπόν να διευθετηθεί το ζήτημα και για τη φετινή σχολική χρονιά με νέα απόφαση του Υπουργού Παιδείας και συνολική τοποθέτηση της κυβέρνησης. Ενδιαφέρουσες, θα πω εγώ, οι δηλώσεις των πολιτών. Πάμε τώρα σε άλλο θέμα. Η Ελλάδα μπορεί να είναι αυτόνομη ξανά τον Αύγουστο του 2018 με το οριστικό και αμετάκλητο τέλος των μνημονίων, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής, όπου άρχισαν οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Και πάμε να μιλήσουμε για το θέμα αυτό με τον βουλευτή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Καΐσα, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, τι μας δείχνει, κύριε Καΐσα, αυτός ο απολογισμός του Πρωθυπουργού για τα δύο χρόνια? Νομίζω ότι κλείνει ένας κύκλος με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι έκλεισε ένας κύκλος και ορατό πλέον, καθορισμένο μάλλον θα έλεγε κανένας, σε ένα χρόνο περίπου από τώρα, τον Αύγουστο του 2018, μπορούμε να βγούμε και από τα μνημόνια. Mm-hmm. Νομίζω ότι η κυβέρνηση, που λένε σωστά, έκανε μέχρι τώρα και ανταποκρίθηκε σε αυτές τις απαιτήσεις που είχαν μπει, και φυσικά το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, προετοιμάζεται για τον καινούριο στόχο και για την καινούργια περίοδο που έρχεται. Κάνοντας έτσι ένα απολογισμό, βλέπουμε ότι όλος ο ξένος τύπος, οι οίκοι, θετικά εκτιμούν αυτήν την πρόοδο, αυτήν την εξέλιξη, την έξοδό μας στις αγορές, την επανατοποθέτησή τους γύρω από την οικονομία μας. Τα οικονομικά μεγέθη έχουν βελτιωθεί αρκετά. Φυσικά πολλοί απέχουμε από το να είμαστε, που λένε, ικανοποιημένοι πλήρως. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά νομίζω ότι για να πετύχουμε τον καινούριο στόχο, να βγούμε δηλαδή από τα μνημόνια οριστικά και από την εποπτεία, θα χρειαστεί μια μεγάλη προσπάθεια. Αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός, αυτό τόνισε, ότι εντάξει, έχουμε πετύχει μέχρι τώρα, αλλά μην εφησυχάσουμε. Λοιπόν, κύριε Καΐσα, πριν από λίγες ημέρες κάνετε και δηλώσεις σχετικά με το θέμα της υγείας. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν εξέφρασε την περηφάνεια του για αυτή την παρέμβαση που έκανε η κυβέρνηση στον τομέα της υγείας, που αφορά κυρίως τη θέσπιση του δικαιώματος στη δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους. Να πούμε λίγο για την περιοχή μας, σε τι αφορά αυτό, που αφορά αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, η υγεία ήταν ο τομέας ο οποίος είχε φυγεί περισσότερο στη διάρκεια της κρίσης. Μην ξεχνάμε ότι έφυγαν χιλιάδες εργαζόμενοι από το χώρο της υγείας. Ότι 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν ανασφάλιστοι, ακάλυπτοι δηλαδή, δεν είχαν... προσφεύγανε σε εθελοντικά ιατρία, σε κοινωνικά ιατρία κτλ. Λοιπόν, αυτό το μπορέσαμε και το αντιμετωπίσαμε. Τα 2,5 εκατομμύρια των ανασφάλιστων έχουν πρόσβαση στη δημόσια υγεία. Τα νοσοκομεία στηρίχτηκαν και στήθηκαν, ας πούμε, κυρίως βέβαια στηρίχθηκαν από τους εργαζόμενους τους ίδιους, αλλά και η ίδια η κυβέρνηση και χρηματοδοτικά και ό,τι μπορούσε να κάνει. Από εδώ και πέρα πραγματικά αλλάζει ο τρόπος στο χώρο της υγείας. Δηλαδή προγραμματίζεται πλέον. Κάνουμε μια στροφή προς την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Τι σημαίνει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Σημαίνει οικογενειακός γιατρός, σημαίνει πρόληψη, σημαίνει ότι παίρνουμε πρώτα τα μέτρα πριν αρρωστήσει, πριν έχουμε την ασθένεια. Αυτό το κλασικό που το έχουμε πει πολλές φορές και δεν πρέπει να το λέμε, που το είπε ο Ιπποκράτης, το προλαμβάνει κάλλιον του θεραπεύουν, το να προλαβαίνουμε δηλαδή είναι πολύ καλύτερο από το να θεραπεύουμε, μπαίνει σε πρόγραμμα πλέον και μπαίνει σε στόχο. Τοπικές μονάδες υγείας στην Αλεξανδρούπολη, 3 θα γίνουν μέσα στο 17, θα λειτουργήσουν. Mm-hmm. Με γιατρούς, ο κάθε τομέας έχει μέσα 5 γιατρούς, 4 παθολόγους ή γενικούς γιατρούς και έναν παιδίατρο. Θα έχει νοσηλευτικό, προσωπικό, κοινωνική λειτουργό, ψυχολόγο κτλ. Δηλαδή δεν θα είναι απλώς ένα ιατρείο, αλλά θα είναι ένας χώρος στον οποίο θα πηγαίνει ο ασθενής, ο οποίος θα είναι καταγεγραμμένος σε αυτόν τον χώρο, θα έχει δηλαδή θα ξέρει πού απευθύνεται, σε ποιο γιατρό, θα έχει τον οικογενειακό του γιατρό και αυτόν θα συμβουλεύεται. Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα, νομίζω. Το πρώτο που πάει να συμβουλευτεί ένας ασθενής όταν έχει ένα πρόβλημα, συνήθως πηγαίνει στο φαρμακείο της γειτονιάς του, συνήθως ρωτάει κανένα γνωστό γιατρό αν είναι μια κατάσταση δηλαδή η οποία πολύ απέχει από το να είναι οργανωμένα και να μπαίνει τώρα αυτή η βάση και αυτός ο στόχος και μάλιστα αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα το ψηφίσουμε και το νόμο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Πραγματικά και σαν βουλευτής και σαν γιατρός είμαι περήφανος για αυτό το βήμα που κάνουμε. Ήταν ένα αίτημα, μια απέτηση της κοινωνίας και μια ανάγκη, τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια το χρειαζόμασταν. Κυρία Καΐσα, να ρωτήσω λίγο, μάλλον να σας ζητήσω να σχολιάσετε και στα όσα αναφέρθηκαν τα υπόλοιπα κόμματα μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ακούσαμε φράσεις όπως όνειρα θερινής νυχτός από τη Νέα Δημοκρατία. Για φαντασιώσεις του Πρωθυπουργού κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, σκληρή κριτική και από το ΚΚΕ. Να ρωτήσω εγώ, να σας ζητήσω συγγνώμη να σχολιάσετε τις συγκεκριμένες φράσεις που χρησιμοποιήθηκαν από τα υπόλοιπα κόμματα. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Η κριτική και η αντιπαράθεση είναι θεμητό πράγμα. Είναι σωστό. Χρειάζεται. Κανένας δεν λέει ότι δεν πρέπει να γίνεται κριτική στην κυβέρνηση και δεν πρέπει η αντιπολίτευση να κρίνει αν είναι σωστά ή δεν είναι και πού δεν είναι. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να κρίνουμε και με βάση το τι έκανε αυτή η κυβέρνηση και τι προτείνουμε. Τι προτείνει η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι τέτοιες εκφράσεις, δηλαδή όνειρα και αυτά, δεν είναι όνειρο. Δεν είναι όνειρο το ότι θα βγαίνουμε από τα μνημόνια. Δεν είναι όνειρο ότι τελειώσαμε με τις αξιολογήσεις. Δεν είναι όνειρο ότι πηγαίνει καλύτερα η οικονομία μας. Αυτό δηλαδή το λένε όλες οι εφημερίδες, το γράφουν οι ξένες και τέτοια. Αυτή η μεμσημερία, η γκρίνια δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι. Αν ήταν αντικειμενικό να το δεχτούμε, αλλά δεν είναι. Mm-hmm. Δεν είναι. Νομίζω ότι δεν προσφέρουν σωστή υπηρεσία. Θα πρέπει να δυσκολέψουν την κυβέρνηση να κάνουν προτάσεις οι οποίες θα είναι, ας πούμε, σε αντιπαράθεση, θα είναι σε διαφορετική κατεύθυνση. Θα έχουμε επιχειρήματα γιατί πρέπει να κάνουμε αυτό και όχι το άλλο. Λοιπόν, αυτό πράγματι να μπορούν να φέρουν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση και εμάς τους κυβερνητικούς βουλευτές. Να το εξετάζουμε. Αλλά τέτοια κριτική όμως είναι κατώτερη των περιστάσεων. Είναι πολύ έτσι μίζερα τα βλέπουμε τα πράγματα στη χώρα και νομίζω ότι δεν αξίζει μια τέτοια αντιπολίτευση να έχει η χώρα αυτή. Νομίζω ότι δείχνει ακριβώς ότι οι άνθρωποι αυτοί επί χρόνια ήταν στην κυβέρνηση, είχαν ένα πολιτικό σύστημα και νομίζω ότι το μόνο που νοιάζονται και το μόνο που δείχνουν είναι ότι έχασαν αυτό το σύστημα, έχασαν την κουτάλα. Δυστυχώς αυτό δείχνει η πολιτική. Τίποτα παραπάνω. Μάλιστα. Κυρία Καΐσα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Με
τον Φίλιππο Πιάτσικα, του Σονιράμα και τον Βαγγέλη Κακουριώτη συνεχίζεται και η 23η συνάντηση νέων Άρδας 2017. Πάμε να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από αυτές τις συναυλίες που δόθηκαν. Έχουμε πολύ καλές εντυπώσεις γιατί έχουμε προηγούμενη εμπειρία, επειδή έχουμε ξαναπαίξει, ανυπομονούμε. Όλοι λίγο πολύ έχουμε περάσει και κάποια χρόνια εδώ ή κάποιους μήνες και ως φαντάρι, ως γνωστό στην περιοχή, οπότε έχουμε πολύ καλές αναμνήσεις, εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία και ανυπομονούσαμε πάρα πολύ στο να έρθουμε. Λίγο η βροχή πήγε να μας τα χαλάσει, αλλά ευτυχώς λύθηκε το θέμα. Νομίζω ήταν πολύ ωραίο, ο κόσμος το διασκέδασε, εμείς το ευχαριστηθήκαμε. Και η βραδιά κύλησε όμορφα όπως θα έπρεπε, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι μας. Και πλέον μόνος σου στη σκηνή. Ναι, πλέον. Συνεχίζουμε δυνατά, solo. Η υποστήριξη του κόσμου είναι τόσο μεγάλη. Τα δύο βραβεία που κερδίσαμε στα Mad Video Music Awards, super fans και πρωτοεμφανιζόμενοι. Και στην Κύπρο επίσης πρωτοεμφανιζόμενος. Οπότε θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κόσμο. Προχωράμε με χαμόγελο, δυνατά. Και τώρα ετοιμάζω το νέο μου άλμπουμ από Σεπτέμβρη. Τώρα αυτό το πράγμα κάνουμε, ενορχιστρώνουμε παραγωγές, όλα τα τραγούδια. Θα έχει καινούργια ηχογραφήματα και σε κάποια από αυτά είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί θα γράψω και μουσική και στίχους για πρώτη φορά και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Οπότε... Και εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ μετά από πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω πρέπει να είναι γύρω στα 10 που έχω να έρθω. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Πάντα μ' άρεσε αυτό το μέρος, πάντα μ' άρεσε αυτή η πρωτοβουλία. Είναι φεστιβάλ που πρέπει να μείνει ενεργό και ζωντανό. Συναυλία για σένα. Κάνεις τόσες συναυλίες σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα, την γυρνάς, πες μας, τι είναι για σένα συναυλία? Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Έχω μάθει να ζω έτσι, δεν ξέρω αν σταματήσω κάποια στιγμή, αν θα μπορέσω να το διαχειριστώ εύκολα. Μ' αρέσει πολύ αυτός ο τρόπος ζωής. Thank you.
την ίδρυση λέσχης Αλεξανδρουπολιτών προχώρησαν παλιοί κάτοικοι της πρωτεύουσας νομού Εύρου με στόχο την ανάδειξη και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης του τόπου. Το ενδιαφέρον συμμετοχής των πολιτών ήταν μεγάλο, κάτι που σύμφωνα με τον προσωρινό πρόεδρο Θεόδωρο Ορδοβουζάνη είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και τον αντικατοπτρισμό αυτής στο παρόν και το μέλλον της πόλης και των κατοίκων της, συγκροτήθηκε η Λέσχη Αλεξανδρουπολιτών, ύστερα από πρωτοβουλία του Θεόδωρου Ορδομπουζάνη, που ορίστηκε ως προσωρινός πρόεδρος έως την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίσημη συνάντηση, όπου τέθηκε το πλαίσιο και η πορεία της δράσης της Λέσχης και έλαβαν χώρα οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάποιοι συμπολίτες μας, Αλεξανδρουπολίτες, θέλουν να αναβιώσουν ένα σύλλογο, τη Λέσχη Αλεξανδρουπολιτών, που υπήρχε μέχρι την επταετία. Λοιπόν, και έτσι αποφάσισαν 30 συμπολίτες μας να ιδρύσουν ένα σωματείο με την επωνυμία Λέσχη Αλεξανδρουπολιτών 2017. Είναι ένα σωματείο, μια λέσχη, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν όσοι γεννήθηκαν στην Αλεξανδρούπολη ή μέχρι το 1975 έχουν εγγραφεί δημότες Αλεξανδρούπολης. Το θέμα είναι η ανάδειξη της πόλης, της ιστορίας της, της κοινωνικότητάς της, της σύσφυξη των δεσμών των Αλεξανδρουπολιτών, γιατί όπως ξέρετε η Αλεξανδρούπολη είναι γεμάτη από σωματεία των προερχομένων από άλλα μέρη, κυρίως από το Εύρο, και κάποια στιγμή φτάνουμε να γίνουμε και εμείς σαν μειονότητα εδώ πέρα, οπότε πρέπει να οργανωθούμε να σφίξουμε δεσμούς και να αναδείξουμε την ιστορία και τα προβλήματα της Αλεξανδρούπολης. Σήμερα έχουμε την πρώτη τακτική γενική συνέλευση, όπου θα βγει η πρώτη οριστική διοίκηση του Συλλόγου και από εκεί πέρα θα αρχίσει να δραστηριοποιείται σύμφωνα με το καταστατικό. Η Λέσχη Αλεξανδρουπολιτών ξεκίνησε με 30 συμπολίτες μας, αλλά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον να γραφούν πάρα πολλοί. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία στο επίπεδο της διατήρησης του ιστορικού χαρακτήρα της Αλεξανδρούπολης και της ενίσχυσης του τοπικού στοιχείου σε μια εποχή όπου η πρωτεύουσα του νομού Εύρου έχει αρχίσει να αποκτά διαστάσεις κοσμοπολίτικης πόλης. Στη Λέσχη μπορούν να γίνουν μέλη όλοι οι πολίτες που έχουν γεννηθεί στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και να συνδράμουν είτε ως επαγγελματίες είτε ως ιδιώτες στην ενίσχυση της παράδοσης και της συνέχισης των εθήμων, ώστε να παραμείνει ζωντανή πλούσια ιστορική μνήμη του τόπου. Βεβαίως υπάρχει πρόγραμμα. Το βασικό στόχος είναι να γίνει μια λέσχη, ένας χώρος που θα συγκεντρωνόμαστε, όπως παλιά υπήρχε επί της Βενιζέλου, όπως υπάρχει στην Κομωτινή και σε πάρα πολλές άλλες πόλεις. Δεύτερον είναι να αναδειχθεί η ιστορία αυτή του τόπου, να γίνει η σύμφιξη των δεσμών, να βγουν βιβλία, περιοδικά, μπαστώσει να τιμηθούν άνθρωποι που προσφέραν σε αυτή την πόλη και η πόλη τους αγνοεί. Υπάρχει ένα μεγάλο πλάνο, το οποίο όμως θα το καθορίσει η καινούργια διοίκηση που θα εκλεγεί. Εγώ απλώς μπήκα σε αυτή τη διαδικασία σαν παλιός κάτοικος της πόλης, λόγω της εμπειρίας μου από σωματεία, να τους βοηθήσω να σταθεί στα πόδια τους. Η προϋπόθεση για να γραφεί κάποιος είναι ή να έχει γεννηθεί στην Αλεξανδρούπολη, και όταν λέμε Αλεξανδρούπολη εννοούμε και τους οικισμούς Χιλή, Μαΐστρος, Παλαγία, ή να έχει εγγραφεί δημότης μέχρι το 1975. Σε αυτό το Αλεξανδρούπολη και στις τρεις οικισμούς που είπαμε. Τώρα αργότερα μπορεί να το διευρύνουν, προς το παρόν όμως η έννοια του Αλεξανδρουπολίτη την έχουμε ορίσει έτσι. Ή να έχεις γεννηθεί ή να είσαι μέχρι το 75 δημότης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κύρικης σε συνεργασία με το Δήμο Αλεξανδρούπολης, στο τμήμα Στίβου του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, τη Σύνδεσμο Κριτών Κλασικού Αθλητισμού Θράκης, τη Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Αλεξανδρούπολης και το ΕΚΑΒ, διοργανώνουν αγώνα δρόμου περιπέτειας σε ορεινό έδαφος στην Κύρικη Αλεξανδρούπολης με την ονομασία Κύρικη Τρέιλ. Στις 20 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος αγώνας δρόμου στην Κύρκη στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων Μιλίνας Γκάιντας. Ο αγώνας διεξάγεται υπό την αιγίδα της ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την υποστήριξη των δρομικών ομάδων των Λύκων και της Running Team του Εθνικού. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, πιστός στην τακτική που έχει και στο σχεδιασμό που έχει να δημιουργεί νέα αθλητικά προϊόντα, ας το πούμε έτσι, σε συνεργασία και με την παρότριση φυσικά και την ιδέα του Πολιτιστικού Συλλόγου Κύρκης και με τη συνεργασία και άλλων φορέων όπως είναι το Τμήμα Στίβου του Εθνικού, η Λέσχη Μοτοσυκλητιστών Αλεξανδρούπολης, το ΕΚΑΒ, ο ΣΕΓΑΣ φυσικά, ενισχύει ακόμη περισσότερο το δρομικό κίνημα εδώ στην περιοχή μας.
θεσπίζοντας το θεσμό του Kirky Trail. Πρόκειται για έναν ορεινό αγώνα δρόμου, ο οποίος θα διεξαχθεί στον ορεινό όγκο της περιοχής, της Κίρκης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Θα γίνει στα πλαίσια της γιορτής της Μιλίνας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Κίρκης κάθε χρόνο, στις 20 Αυγούστου. Υπάρχουν ήδη αναρτημένες οι πληροφορίες που αφορούν αυτό το δρόμο, τον αγώνα δρόμου, μέσω του δελτίου τύπου που έχουμε εκδώσει ως Δήμος Αλεξανδρούπολης. Καλούμε λοιπόν όλους όσους ασχολούνται με αυτό το άθλημα και με αυτό το σπορ να έρθουν να δηλώσουν τη συμμετοχή. Οι αποστάσεις των αγώνων είναι 8.700 μέτρα και 5.700 μέτρα για άνδρες και γυναίκες σε δύο διαφορετικές κυκλικές διαδρομές με κοινά σημεία διαδρομής. Για τα παιδιά του Δημοτικού έχει προβλεφθεί ένας παιδικός οικογενειακός αγώνας δρόμου 600 μέτρων, στον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν μαζί με τα παιδιά και οι γονείς τους. Επίσης για αγόρια και κορίτσια γυμνασίου θα υπάρχει και ένας αγώνας 200 μέτρων. Μπορεί η δηλώση συμμετοχής να κατατίθενται και στο γραφείο τύπου του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο Ισόγειο, 9 με 2 κάθε ημέρα, αλλά και σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό από συνεργάτες του Πολιτιστικού Συλλόγου Κίρκης και του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Τμήματος του Εθνικού, του Στίβου. Νομίζω ότι κάθε αρχή είναι και δύσκολη. Προσδοκούμε να έχουμε γύρω στις 200 συμμετοχές για πρώτη χρονιά. Ένα πρώτο βήμα ώστε να προσελκύσουμε ακόμη περισσότερο κόσμο, αλλά και σε δεύτερη φάση να δίνουμε ζωή και πνοή στους οικισμούς μας. Κάθε φορά θα προσπαθούμε να βρίσκουμε ένα χαρακτηριστικό του κάθε οικισμού, να προσπαθούμε να το ενισχύσουμε και να προσεγγίσουμε κόσμο που θα δώσει πνοή και ζωή, όχι μόνο οικονομική, αλλά και μια έτσι ηθική ικανοποίηση στους κατοίκους, στους λιγοστούς που μένουν πια στους οικισμούς μας, για να μπορούν να συνεχίσουν με περισσότερο κουράγιο. Αύριο έριξε για ακόμη μια χρονιά ο μεγαλύτερος πολιτιστικός θεσμός της Αλεξανδρούπολης, η έκθεση βιβλίου. Στην 25η έκθεση συμμετείχαν φέτος 9 βιβλιοπωλεία με ποικίλες παράλληλες δράσεις από την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων του Νομού Εύρου, ενώ σύμφωνα με τόσα δήλωσαν οι συμμετέχοντες, ο φετινός απολογισμός είναι θετικός. Τα βιβλιοπωλεία της Αλεξανδρούπολης με τη συνεργασία της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων του Νομού Εύρου διοργάνωσαν την 25η έκθεση βιβλίου από τις 15 έως και τις 24 Ιουλίου. Το καθιερωμένο καλοκαιρινό ραντεβού του αναγνωστικού κοινού με το βιβλίο κάτω από το φως του φάρου έλαβε χώρα για ακόμη μια χρονιά στην παραλιακή λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης. Νέοι τίτλοι βιβλίων αλλά και παλιοί αγαπημένοι, παράλληλες εκδηλώσεις, βραβεύσεις, γνωριμία με συγγραφείς και τοπικούς καλλιτέχνες, χορός, δημιουργικά εργαστήρια, παιχνίδι, παρατήρηση πλανητών και πολλές παράλληλες δράσεις πλημμύρισαν την παραλία της πρωτεύουσας. Του Νομού Εύρου. Νομίζω και βάσει της κουβέντας που έχουμε κάνει και με τους συναδέλφους, η κίνηση κινήθηκε στα αναμενόμενα λίγο πολύ που περιμέναμε και ίσως λίγο καλύτερα. Βοήθησε σε αυτό και ο καιρός που μέσα στην εβδομάδα δεν ήταν ο κατάλληλος έτσι για να πάει ο κόσμος στις παραλίες, οπότε το βράδυ αναζήτησε έτσι μια όση δροσιάς εδώ κάτω από το φάρο στο δρόμο. Διαπιστώσαμε επίσης ότι ο κόσμος ήταν αρκετό σε σύγκριση με τις τελευταίες χρονιές, όπου η κίνηση λίγο μετά από τις 10:30 ήταν ελάχιστη. Παρ' όλα αυτά φέτος βλέπουμε ότι επεκτείνεται λίγο περισσότερο το ωράριο, ας το πούμε έτσι, κατά το οποίο ο κόσμος κάνει τη βόλτα του κάτω από το φάρο. Αυτό βοήθησε και την έκθεση σε ένα βαθμό. Φυσικά όμως, όπως έχουμε πει και άλλες φορές τελευταία, λόγω της κρίσης, το βιβλίο είναι ένα αγαθό, ένα πολιτιστικό αγαθό, το οποίο δεν είναι είδος πρώτης ανάγκης και σίγουρα όταν μειώνονται οι μισθοί, όταν μειώνονται οι συντάξεις και τα εισερχόμενα εισοδήματα σε ένα νοικοκυριό, δεν είναι από τα πράγματα που θα αγοράσει πρώτα ένας καταναλωτής. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι κινηθήκαμε σε αρκετά καλά επίπεδα για αυτή τη χρονιά, για το 2017. Ο μακροβιότερος πολιτιστικός θεσμός της Αλεξανδρούπολης διοργανώθηκε και φέτος με την ενεργή υποστήριξη του Δήμου και του Επιμελητηρίου Εύρου. Οι κεντρικές δράσεις περιλάμβαναν την εκδήλωση θεσμό της ΕΠΟΦΕ, βράβευση ενός ευρύτη συγγραφέα με τιμόμενο πρόσωπο για φέτος τον Αλέξανδρο Καζαντζή, εκπαιδευτικό και νομικό, για τη σημαντική συνεισφορά του στην τοπική βιβλιογραφία της Θράκης. Για άλλη μια χρονιά, η έκθεση βιβλίου στην Αλεξανδρούπολη ολοκληρώθηκε. 9 ημέρες η παραλιακή λεωφόρος της πόλης μας γέμισε με τον πλούτο του βιβλίου. Η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Εύρου φυσικά ήταν παρούσα
με ποικίλες δράσεις. Φυσικά, όπως γνωρίζουμε από την πρώτη μέρα των εγγενείων, τη βράβευση του τοπικού συγγραφέα, του κυρίου Καζατζή. Η μεγάλη μας δράση καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης, που είναι η συγκέντρωση βιβλίων, δωρίζω ένα βιβλίο, φτιάχνω μία νέα βιβλιοθήκη. Μέσα από αυτή τη δράση, τα βιβλία που μαζέψαμε, τα εκατοντάδες, θα δημιουργήσουμε μία νέα βιβλιοθήκη ακριτική σε κάποιο χωριό του Εύρου που κάνουμε τα τελευταία 5 χρόνια. Επίσης, στο περίπτερο μας φιλοξενήσαμε ντόπιους καλλιτέχνες και δημιουργούς από κεραμική, χειροποίητο κόσμημα, χειροποίητη κούκλα, τον οικαστικό σύλλογο με έκθεση ζωγραφικής και φυσικά προϊόντα, βότανα, έλαια από τοπικούς παραγωγούς. Στην έκθεση συμμετείχαν πολλά γνωστά βιβλιοπωλεία της Αλεξανδρούπολης που έδωσαν την ευκαιρία στους αναγνώστες να ανακαλύψουν πολλούς νέους αλλά και παλιούς τίτλους, διευρύνοντας τη σχέση τους με τον καλύτερο σύντροφο των καλοκαιρινών διακοπών, το βιβλίο. Οφείλουμε, είμαστε υποχρεωμένοι ως βιβλιοπόλες κάθε χρόνο να είμαστε εδώ στην παραλία και για μας είναι μια ευχάριστη αλλαγή. Κάθε χρόνο εκπροσωπούμε τους περισσότερους εκδότες με χαρά για να δημιουργήσουμε και να αφήσουμε στις μνήμες των παιδιών όλον αυτόν τον θεσμό να κάνουν τη βόλτα τους με τη γιαγιά, με τον παππού, να αγοράσουν τα αγαπημένα τους βιβλία και για τους μεγαλύτερους φυσικά. Με μεγάλη δυσκολία και εμείς, γιατί παράλληλα έχουμε και τα βιβλιοπωλεία ανοιχτά, αλλά είναι μια γιορτή βιβλίου που κάθε χρόνο να είμαστε γεροί θα επιδιώκουμε να γίνεται. Πάντα ο γονιός, ο παππούς, όσο δύσκολο και να είναι, θα αγοράσει για τα παιδιά και για τον εαυτό τους. Υπάρχει αγοραστικό κοινό και αναγνωστικό κοινό κυρίως. Στη Βίνη της Δεύτερης Νιώτης τυκλοφορείται το νέο και δεύτερο κατά σειρά βιβλίο της Λένας Βουρτζούμη. Πάμε να δούμε τι λέει η συγγραφέας για το νέο της αυτό βιβλίο. Το δεύτερο βιβλίο της εξέδωσε η συγγραφέας από την Καβάλα Λένα Βουρτζούμη με τίτλο «Στη Δίνη της Δεύτερης Νιώτης». Μια γυναίκα αντιμέτωπη με την νιώτη που έφυγε, φορτωμένη με τη θλίψη των καθημερινών συμβάσεων και αλυσοδεμένη με τα οικογενειακά βάρη. Τότε, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Κωνσταντινούπολη, της συμβαίνει κάτι το απροσδόκητο, μια γνωριμία που θα αλλάξει όλη της τη ζωή. Το βιβλίο τυκλοφορείται «Στη Δίνη της Δεύτερης Νιώτης». Είναι αυτό. Και αναφέρεται στο δεύτερο έρωτα μιας γυναίκας ξιντάρας, η οποία πηγαίνοντας ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη να επισκεφθεί τον Πατριάρχη, ερωτεύεται και ζει περιπέτειες ερωτικές και διάφορες άλλες στη Μέση Ανατολή. Με λίγα λόγια, αυτό είναι το βιβλίο. Εστιάζω στις περιγραφές των μνημείων της Κωνσταντινούπολης και φυσικά και η πόλη και η χώρα στην οποία διαδραματίζονται τα μετέπειτα γεγονότα είναι φανταστική. Δεν υπάρχει, αλλά είναι ένα κράμα ανατολικών πόλεων και χωρών και βγαίνει μια πολύ ερωτική ιστορία, η οποία όμως έχει περιπέτειες αρκετές μέχρι το τέλος της. Αυτό είναι εν ολίγης. Η γραφή είναι καθαρά λογοτεχνική. Και νομίζω ότι ταξιδεύει όσους το διαβάζουν, ιδίως γυναίκες μιας κάποιας ηλικίας, και τους δίνει τη δυνατότητα να περάσουν καλά, να μάθουν πράγματα και συγχρόνως να ζήσουν κι αυτές ένα άπιαστο όνειρο. Ευσεβών πόθων. Η Λένα Βουρτζούμη γεννήθηκε και ζει στην Καβάλα. Σπούδασε γαλλική φιλολογία και έχει δημοσιεύσει ποίηματα και παραμύθια σε τοπικά περιοδικά. Διατέλεσε αρθρογράφο σε μηνιαίο περιοδικό με θέματα σχετικά με την οικολογία, τα ήθη και τα έθιμα, καθώς και παραδόσεις του τόπου. Έχει εκδώσει μια ποιητική συλλογή με τίτλο Στίχη το 1996. Είναι επίσης μέλος του Συλλόγου Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος και πολλών τοπικών συλλόγων. Το πρώτο της μυθιστόρημα τυκλοφορείται Το παρελθόν είναι ανάμνηση. Γράφω από μικρό παιδί η ποιήση. Δηλαδή το πρώτο ποίημα δημοσιεύτηκε στη ζωή του παιδιού ένα περιοδικό των παιδικών μου χρόνων από το δάσκαλό μου και μετά συνέχισα να γράφω. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που εμπνέεσαι. Κάποια στιγμή σκέφτεσαι κάτι και το κάνεις πραγματικότητα. Δηλαδή σε αυτή την ηλικία που είμαι εγώ
και σε μικρότερες ή μεγαλύτερες βέβαια, σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα που δεν τα έχουμε ζήσει, καλά ή κακά, και από εκεί και μετά, ας πούμε, λες, ας το γράψω και στο χαρτί αυτό, το θεωρώ εγώ καλό, αν αρέσει και στους άλλους. Τα βιβλία διατίθενται σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία και εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Θα χαρώ πολύ όποιος θα διαβάσει να γράψει τις κριτικές τους. Υπάρχουν τα mails και το δικό μου και του εκδοτικού οίκου. Μπορούν να στείλουν τις κριτικές τους και να τους απαντήσω ή να έρθουμε και σε επαφή μέσω Facebook κλπ. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε ξανά στο deltatv.gr. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.